Η ένταση ώρα με την ώρα κλιμακώνεται και πριν από λίγο εκδηλώθηκε νέα επίθεση με ντρόουνς από τη Χεσμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Sky στο Ισραήλ, τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει, Σταύρο. Πράγματι, Γιάννη, πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα νέο μπαράζ επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και με ρουκέτες. Νέες επιθέσεις, οι οποίες καταγράφονται σχεδόν ένα 24ωρο μετά από τις χθεσινές, που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 πολίτες και στρατιώτες. Στη συνέχεια, βεβαίως, η Ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε επιδρομές σε περιοχές όπου βρίσκονται κοντά στα σύνορα, από όπου εκτοξεύθηκαν οι ρουκέτες αλλά και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το επίπεδο συναγερμού πάντως παραμένει υψηλό. Μάλιστα, όπως μάθαμε, ο Ισραηλινός στρατός έχει μετακινήσει ειδικά εκπαιδευμένους διασώστες τόσο στο Τελαβίβ, όσο και στην Χάιφα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, προκειμένου να βρίσκονται εκεί σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί μια μεγάλη επίθεση από το Ιράν αλλά και την Χεσμπολά. Πρόκειται για στρατιώτες διασώστες με ειδικό εξοπλισμό. Ενώ, όπως μαθαίνουμε, ζητήθηκε και η απομάκρυνση πετροχημικών προϊόντων και έφλεκτων υλών από την βιομηχανική περιοχή της Χάιφα, όπου σύμφωνα με τους Ισραηλινούς το λιμάνι της αποτελεί στόχο, πιθανό στόχο της Χεσμπολά. Και μπορεί βέβαια το Ιράν, Σταύρο, να απέχει από το Ισραήλ, όμως ο Λίβανος, όπου είναι η έδρα της Χεσμπολάχ, είναι δίπλα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο της παραστρατιωτικής οργάνωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ισραήλ. Πράγματι, Γιάννη, και γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία, αν θέλεις, για μια επίθεση της Χεσμπολά, η οποία μπορεί να μην είναι συντονισμένη με το Ιράν, μπορεί να ξεσπάσει και να εκδηλωθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή και ημέρες. Και αυτό λόγω της εγκύτητας προς το Ισραήλ, προς τις μεγάλες πόλεις, τη Χάιφα, το Τελαβίβ, αλλά και του πολύ μεγάλου πυραυλικού οπλοστασίου που διαθέτει, καθώς όλες αυτές οι περιοχές βρίσκονται μέσα στο βεληνεκές των όπλων της Χεσμπολά. Τώρα, υπό το βάρος και όλων αυτών των εξελίξεων, και όσον αναμένεται να παρακολουθήσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ πρόκειται εκτάκτως να συνεδριάσει σε λίγη ώρα, προκειμένου βεβαίως να αναθεωρηθούν σχέδια, να γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο στρατό αλλά και στις πολιτικές αρχές της χώρας, αναμένοντας βεβαίως τις επιθέσεις, τα αντίπεινα τόσο από το Ιράν όσο και από τη Χεσμπολά. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.